Μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά κάθε χρόνο γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα τάγκο. Φέτος ήταν η σειρά του Buenos Aires, καθώς πέρσι τη σκητάλη είχε πάρει η Κίνα και το Πεκίνο. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν αυτή τη χρονιά 648 χορευτικά ζευγάρια από 41 χώρες. Η Μανουέλα Ρώση και ο Χουάν Μαλίτσι Αγκάτι δεν είναι μόνο ζευγάρι επί σκηνής, αλλά και στην πραγματική ζωή. Κατάφεραν να κερδίσουν τον τελικό της κατηγορίας τους, κερδίζοντας 20 ζευγάρια από τον υπόλοιπο κόσμο, γοητεύοντας τους κριτές με τη χορογραφία που είχαν ετοιμάσει. Θέλαμε να τονίσουμε το ρόλο του άντρα και της γυναίκας, τη θηλυκότητα και τον αισθησιασμό, την αρενοπότητα και τη στιβαρότητα. Είναι μια παραδοσιακή χορογραφία τάγκο. Μία από τις μεγάλες αλλαγές του φετινού πρωταθλήματος είναι ότι συμμετείχαν πολλά ζευγάρια ίδιου φύλου. Τα δίδυμα αδέλφια Νίκολας και Τζέρμαν Φιλιππέλη είναι το πρώτο ζευγάρι ίδιου φύλου που φτάνει στον τελικό της κατηγορίας τους. Η Σίρλεϊ Ξού είναι η πρώτη Κινέζα διαγωνιζόμενη που έφτασε στον τελικό, παρέα με τον Αργεντίνο καβαλιέρο της, Χεσού Σταμπόρντα. Εκεί κατέκτησε την τρίτη θέση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 29χρονη Κινέζα χορεύτρια ανακάλυψε το τάγκο μόλις πριν 5 χρόνια, χάρη σε ένα φυλάδιο που έπεσε στα χέρια της, όπου διαφημίζονταν τα μαθήματα που προσέφερε ένα ζευγάρι χορευτών από την Αργεντινή. Τώρα είναι η ιδρύτρια και η πρόεδρος της Ένωσης Αργεντίνικου Τάγκο Πεκίνου. Γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν θα μπορέσει όσα μαθήματα και να κάνει να χορέψει όπως οι Αργεντίνοι συνάδελφοί της, αλλά ξέρει ότι η δική της κινέζικη κληρονομιά και στυλ θα τη βοηθήσουν να βάζει τη δική της φραγίδα στον τρόπο που ερμηνεύει το διάσημο χορό της Λατινικής Αμερικής. Η μουσική έρχεται από μέσα σου. Όταν χορεύεις, το σώμα σου και η μουσική γίνονται ένα. Το σώμα σου μπορεί να αισθανθεί το ρυθμό. Το μυαλό σου είναι εντελώς ελεύθερο. Η μουσική σε κινεί. Όταν χορεύεις τάγκο σαλόν, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι. Αισθάνεσαι απλά τη μουσική και όλα γίνονται αυτόματα. Είναι εντυπωσιακό. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα πει: γιατί πράγμα μιλάς, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αλλά αυτό είναι που εγώ αισθάνομαι. Η χορεύτρια από την Ουρουγουάη, Λορένα Γκοντζάλες, και το χορευτικό της στέρι Αργεντίνο Σεμπαστιάν Ακώστα ήταν οι νικητές στην κατηγορία Salon Style. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα τάγκο διήρκησε 2 εβδομάδες και πραγματοποιήθηκε στο στάντιο Luna Park του Buenos Aires.